ακόμη χρονιά στο παραδοσιακό κριτικό γλέντι που διοργανώνει ο Σύλλογος του χωριού μας. Σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να διατηρήσουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου μας και να μάθουν οι νεότεροι την κριτική μας παράδοση. Σε αυτό βέβαια θα βοηθήσει ο εξαίρετος καλλιτέχνης Βαγγέλης Πυρθαρούλης και ένα χειροκρότημα γιατί αυτό θέλουν οι καλλιτέχνες. Με το συγκρότημά του στο λαούτο Κωστής Πυρθαρούλης, στην κιθάρα ο Διαμαντής Κωσιβεκάκης. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χωριανούς που βοήθησαν να γίνει αυτή η εκδήλωση. Στη διάρκεια του χορού θα γίνει λαχιοφόρος αγορά για τη συντήρηση του πνευματικού μας κέντρου, γιατί όπως ξέρετε δεν έχουμε καμία κρατική βοήθεια και όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε αυτό το έφτιαξε ο Σύλλογος. Τα δώρα είναι αξιόλογα. Ο πρώτος λαχνός είναι μία τηλεόραση 21 ιτσών, ένας φούρνος μικροκυμάτων, μία τοσχέρα. Αυτά είναι προσφορά του Συλλόγου. Το σίδερο ατμού, ένα σίδερο ατμού, ο τέταρτος λαχνός και ένας πολυκόπτης Γουίνσον είναι προσφορά του καταστήματος Καλλιγιάννη. Μία καφεθιέρα, ένα Black & Decker, μία Sega Black & Decker, ένα ηλεκτρικό μαχαίρι, ένα κούλερ είναι προσφορά του Συλλόγου. Και ο 11ος λαχνός που κερδίζει είναι ένα κινητό Sony Ericsson, προσφορά του Γιάννη του Φραγκάκη. Το χορό μας τιμούν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ρεθύνης Δημήτρης Αρχοντάκης. Μας υποσχέθηκε ότι θα διαμορφώσει την πλατεία Πλακόστρωτο με φωτισμό και καθιστικό. Τον ευχαριστούμε πολύ. Επίσης παρευρίσκονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μανώλης Μαριόλος, Στέλιος Τσόκας, ο Δημήτρης Μιλωνάς και ο Γιουλούντας Ευάγγελος. Τώρα αν ξέχασα και κανένα είναι εκεί, θα το πούμε αργότερα. Απόψε στο χορό μας θα τιμήσει ο Σύλλογό μας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τον πρωτοπρεσβύτερό μας Τηλιανό Χριστοδουλάκη με ένα αναμνηστικό δώρο για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην Εκκλησία μας στα 45 χρόνια της εφημερίας του. Το λόγο έχει ο Δεσιμότατος. Καλή διασκέδαση σας εύχομαι εγώ. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, ο σκοπός για τον οποίο βρέθηκα εδώ ήταν θα έκανα μια ομιλία, αλλά επειδή ο χώρος είναι διαφορετικός, επειδή είναι διασκέδαση, θα γίνει άλλη φορά στο πνευματικό κέντρο και θα καλέσω τους προύχοντες της Ρεθύμνης να έρθουν. Είναι κάποιες μέρες που πήρα ένα τηλεφώνημα από την Αθήνα από την κυρία Βάσο Βιωτάκη ότι ήθελε να μου κάνει η Εκκλησία ένα δώρο. Της απήντησα ότι θα σκεφτώ, δεν αποφασίζω εύκολα. Σκέφτηκα καλά, το κουταλομέτρησα με το μυαλό μου και είπα ότι αφού οι άνθρωποι, μια μερίδα, ένα χωριό, θέλει να μου κάνει κάτι, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ευχαριστώ λοιπόν το Συμβούλιο από παλιά μέχρι σήμερα. Αυτοί που έφυγαν στέλνω δάκρυα και λιβάνι. Αυτοί που ζουν τους εύχομαι να συνεχίσουν. Για μένα τους ψάρτες να επαναλαμβάνουν το είδωμα εν το φως του αληθινών. Για τους νέους και τις νέες να ζήσουν και να ευτυχήσουν και δυστυχία τι θα πει ποτέ να μην γνωρίσουν. Ευχαριστώ επίσης
των προκαθήμενων της Ρεθυμνιακής Εκκλησίας, η οποία μου απένιμε τον Σταυρόν ως πρωτοπρεσβύτερο. Ευχαριστώ επίσης τον προκαθήμενον της Μητροπόλεως Κισάμου και Σελήνη, κύριον Ειρηναίον Γαλανάκη, τον μεγάλον αυτόν άνθρωπον του Πνεύματος και των δημοκρατικών ιδεών. Έζησα πλησίου του. Μεγαλούργησε με τα νάματα της εκκλησιαστικής δεοντολογίας και με ώθησε προς την ιεροσύνη. Ευχαριστώ τους Μυρτιανούς, το ξέρουν. Αγαπήθηκα, αλλά και αγάπησα. Και τους εύχομαι να ζήσουν. Ευχαριστώ όχι μόνο τους Μυρτιανούς, ότι και όλα τα χωριά, διότι αυτό θα επακολουθήσει και από άλλα χωριά. Δεν το θέλω, αλλά τι να κάνω, παρά τη θέλησή μου. Διότι μ' αρέσει πάντοτε η ταπεινότητα. Με αυτή έζησα, με αυτή θα εγκαταλείψω τον κόσμο αυτό. Εύχομαι λοιπόν καλή διασκέδαση και λέω το εξής. Ένας Αμερικάνος έλεγε ότι ο αληθινός χαρακτήρας ενός ανθρώπου αποκαλύπτεται από τις διασκεδάσεις. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, αυτό εύχομαι και σε εσάς. Και εύχομαι και του χρόνου να είστε καλά και θα ξανασμίξουμε αλλά στο πνευματικό κέντρο. Το πνευματικό κέντρο να το σεβαστείτε. Είναι το πρώτο το οποίο έγινε στο Ρέθυμνο. Και σας τιμά αυτό. Και εν συνεχεία αρχίσαμε κι εμείς στο Σελή και κάνουμε το ίδιο. Ευχαριστώ και καλή διασκέδαση. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο Δημήτρη Αρχοντάκη να μας πει δύο λέξεις. Ελεσμότητε παπά Στελή, κύριε πρόεδρε του Συλλόγου, αγαπητοί φίλοι και χωριανοί. Εξεπλάγει με την πρόσκληση του Προέδρου να πω δύο λόγια, δεν ήρθα για να βγάλω λόγο, αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ κι εγώ. Θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο των Μυρτιανών. Είναι από τους πιο ζωντανούς, εύστοχους, παραγωγικούς συλλόγους. Έχει να παρουσιάσει πολύ έργο, όπως το Πνευματικό Κέντρο, όπως τούτη εδώ η πλατεία και ένα σωρό άλλα πράγματα που δείχνουν ότι εκφράζει την κοινή βούληση των χωριανών, την αίσθηση της νοικοκυροσύνης, της αγάπης προς τον τόπο, τους αξίζουν πάρα πολλά και θερμά συγχαρητήρια. Και η απόψινή πρωτοβουλία τους να τιμήσουν τον παπά Στελή μας είναι και αυτή ενδεικτική του πώς σκέπτονται και τι εκτιμούν. Ο παπάς Στελής μας είναι μια μορφή της Εκκλησίας και των χωριών αυτών. Είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω πριν από μερικά χρόνια και αισθάνομαι ότι εκπροσωπεί την Εκκλησία όχι με το τύπο και το κέλυφος το οποίο λένε τα βιβλία και η εγκύκλητη των συνόδων, αλλά με την ανθρώπινη διάστασή της. Συμμετέχει στις χαρές, στις λύπες, στη ζωή, στην καθημερινότητα, στον πόνο σε όλα των ανθρώπων. Είναι πολύ περισσότερο άνθρωπος από οτιδήποτε άλλο και αισθάνομαι την ανάγκη να τον ευχαριστήσω γιατί κοντά του απέκτησα μια πρόσθετη αντίληψη για το τι μπορεί να κάνει ένας ιερέας σε ένα κοινωνικό σύνολο. Ο Σύλλογος έχει κάνει περισσότερα για το χωριό από ό,τι έχουμε κάνει εμείς. Κύριε Πρόεδρε, αναγκάζομαι να το πω. Θα πω ότι μέχρι στιγμής
τα μεγάλα πράγματα τα έχει κάνει ο Σύλλογος. Όμως, δεν ιστορούμε κι εμείς. Έχουμε στα Σκαριά το βασικό έργο, μερικά βασικά έργα τα οποία θα αλλάξουν τη ζωή αυτών των χωριών. Το πρώτο έχει συντελεστεί προπολού. Έχει έρθει το νερό. Τρία πράγματα είπα όταν πρωτόρθα στο χωριό ότι χρειάζονται. Οπωσδήποτε. Νερό, δρόμος, αποχέτευση. Το ένα έγινε. Η αποχέτευση γίνεται. Έχει δημοπρατηθεί το έργο. Θα αργήσει λιγάκι να φτάσει, αλλά θα φτάσει. Είναι δημοπρατημένο και χρηματοδοτημένο έργο με 320 εκατομμύρια. Ημίρθιος θα αποχετευθεί. Δεδομένο. Μένει τώρα ο δρόμος, ο περιφερειακός δακτύλιος του Βρύσινα. Έχω πολύ σοβαρές ελπίδες ότι θα καταστεί δυνατόν στο άμεσο μέλλον να περπατήσει και αυτό. Μερικά άλλα μικρά. Να επισκευάσουμε το πνευματικό κέντρο, να φτιάξουμε την πλατεία. Απόψε δεσμεύτηκα, πρόεδρε, θα τη φτιάξουμε την πλατεία. Και ό,τι άλλο είναι μέσα στις δυνατότητες μας, θέλω να ξέρετε να το κάνετε. Εκτιμώ πάρα πολύ τους αγνούς, απλούς ανθρώπους αυτού του τόπου, την προσπάθεια και τον υδρότα τους να στήσουν το χωριό τους και από πλευράς Δήμου θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε να ανοίξουμε κατευθύνσεις για ανάπτυξη. Εύχομαι καλή βραδιά, υγεία και χαρά για όλους και να αξιωθούμε να σμίγουμε σε αυτό το τόπο με καλή καρδιά και αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί είχα μόνο στην καρδιά, γιατί είχα μόνο στην καρδιά ψηλό με λάχρυνάκι. Γιατί είχα μόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα άστρα μη με μαλώνετε, τραγουδό την νύχτα. Στα στράφα από το πόνο, αφού δεν το μαρτυρούνται. Δεν έτυχε φεγγάρι μου να έρθει στο πέντυο. Γιατί
είδα τι νύχτες δεν μπορεί, για είδα τι νύχτες δεν μπορεί. Αχ, καημή και βάσα, για είδα τι νύχτες δεν μπορεί, ο ύπνος να με πάει. Έχασα την αγάπη μου και εσύ ρωτάς φεγγάρι. Έχασα την αγάπη μου και εσύ ρωτάς φεγγάρι. Thank you.
Λυπητά με τη ραμάς,
από σκοτώνει. Άντε σαν μάνα δεν από γιατί τη
και μισές πληγές και δε βαστώ το πόνο. Εχάρισα χερά, εχάρισά σου την καρδιά μα το έχω μετανιώσει. Μετανιώσει για τη θωρώ στα χέρια σου και έχει κακό πολλούς. Σε τούτη με την ψυχική οδη. Μαρτύριο στα χέρια της. Μαρτύριο στα χέρια της έχει η ζωή μου γίνει. Ο Θεός και ανασταίνομαι όποτε.